Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, εκ μέρους της Γραμματείας της ΕΔΙΕ χαιρετίζουμε τη σημερινή 10η Πανελλαδική Συνάντηση των Συνάδελφων Συνεκόπου Αγώνας Δικαστών. Χαιρετίζουμε τους δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους, τους χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα που στο προηγούμενο διάστημα συναντηθήκαμε στον δρόμο για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας, ώστε να καταγγελθεί, να μην νομιμοποιηθεί η επικίνδυνη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις στρατιωτικές βάσεις που μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα απέραντο πολεμικό ορμητήριο για λογαριασμό των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά την ίδια στιγμή την καθιστά και μαγνήτη επιθέσεων. Χαιρετίζουμε όλους εσάς που καθημερινά, μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μαζί με την πάλη για το Πανεπιστήμιο των Σύγχρονων Αναγκών, δίνετε και τη μάχη της ενημέρωσης, της αποκάλυψης, της κινητοποίησης της νέας βάρδιας της εργατικής λαϊκής οικογένειας ενάντια στο πάθεμα της εμπλοκής της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Ιδιαίτερα χαιρετίζουμε και από αυτό εδώ το βήμα σήμερα τους νέους στρατευμένους που με την καθημερινή τους δουλειά στους τόπους που υπηρετούν τη θητεία τους και με τις δημόσιες παρεμβάσεις τους εναντιώνονται στη συμμετοχή της χώρας μας στους υπεριαλιστικούς πολέμους. Αποκαλύπτουν πως η ολοένα και μεγαλύτερη πρόσθεση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς βάζει το λαό και την νεολαία σε θανάσιμους κινδύνους. Η ίδια η καθημερινή δράση που αναπτύσσεται αποδεικνύει με τον πιο άμεσο τρόπο αυτό που λέει το σύνθημά σας, πως η νέα γενιά έχει δανεικά, ούτε πουλιέται, ούτε προσκυνά. Η νέα γενιά έχει δανεικά, ούτε πουλιέται, ούτε προσκυνά. Η νέα γενιά έχει δανεικά, ούτε πουλιέται, ούτε προσκυνά. Και προπαντός, αυτή η νέα γενιά δεν θα δεχτεί να ματώσει για τους σχεδιασμούς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ξεδιάντροπα δήλωσε τις προηγούμενες μέρες ο Υπουργός Άμυνας Παναγιωτόπουλος σε συνέδριο στη Σχολή Ευελπίδων. Το αντιπολεμικό αντιυπεριαλιστικό κίνημα της χώρας μας εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή του στους διωγόμενους φοιτητές που στέλνονται σαν πανητές. Επιτύχει αυτή η ώρα το 2018 ενάντια στην πυραμιδική επίθεση στη Συρία και απαιτούμε να παρθούν πίσω τώρα όλες τις κατηγορίες. Είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν πως ετήνοντας τη βία και την καταστολή απέναντι στο λαϊκό κίνημα θα καταφέρουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου για τους σχεδιασμούς τους. Ο λαός και η νεολαία μέσα από την καθημερινή τους πάλη μπορούν να στείλουν μήνυμα αντίστασης και ελπίδας. Πως ρεαλισμός δεν είναι η ζωή με λήψη μόρφωση, λήψη δουλειά και λήψα δικαιώματα, ούτε η ζωή με σχημένο κεφάλι ή το πολεμικό σφαγείο, αλλά ρεαλισμός είναι η ζωή που οι λαοί θα μπορούμε να ζούμε ειρηνικά, χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια, πολέμους, προσφυγιά, νοικοκύριδες και αφέντες στον τόπο μας. Συναγωνιστές και συναγωνιστές, οι εξελίξεις είναι σύνθετες και επικίνδυνες. Η αντιλαϊκή πολιτική στο εσωτερικό της χώρας μας, που καθημερινά μας ματώνει, τσακίζει στα εργατικά δικαιώματα για να αυξάνουν την κερδοφορία τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που υποχρηματοδοτεί τα πανεπιστήμια, αυξάνει όλο ένα και περισσότερο τους φραγμούς στις νέες και στους νέους που σπουδάζουν, υποτάσσει την έρευνα και την παιδεία στις ανάγκες των μονοπωλιακών ομίλων και των δολοφονικών μηχανισμών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιχειρεί να αντιδραστικοποιήσει τη συνείδηση της νεολαίας, αυτή η αντιλαϊκή πολιτική αφήνει το στίγμα της και στις διεθνείς σχέσεις. Επιβεβαιώνεται αυτό που είχε τονίσει ο Μπρέχτ, πως ο πόλεμος τους γεννιέται από την ειρήνη τους, καθώς ο γιος από τη μάνα. Έχει τα δικά της αφέσια χαρακτηριστικά, ο πόλεμος τους σκοτώνει ό,τι άφησε όρθιο η ειρήνη τους. Σε ολόκληρη την Ιντρόγειο κλιμακώνεται η επιθετικότητα ανάμεσα σε ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση.
με τη Ρωσία, την Κίνα και με την εμπλοκή δεκάδων κρατών. Με επίδικο τον ανταγωνισμό για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις αγορές, την ενέργεια, τις σφαίρες επιρροής, τους δρόμους μεταφοράς. Θερμές αιστείες πολέμου και είναι σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Ιδιαίτερα στην περιοχή μας, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, η κατάσταση μυρίζει βάρος και αίμα. Σε αυτό το πλαίσιο των ανταγωνισμών και της κλιμάκωσης της επιθετικότητας, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αξιοποιώντας την κληρονομιά της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και με τη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων, μπλέκει τη χώρα μας όλο και πιο βαθιά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στο όνομα της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης. Γίνεται σημεοφόρος και παίρνει έξιμα από τους μακελάριδες στο λαό για την προώθηση των ευρωατλαντικών συμφερόντων σε ολόκληρη την περιοχή. Συμμετέχει σε 12 αποστολές στο εξωτερικό, δαπανά πάνω από 4 δις το χρόνο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ, την ώρα που από τους φοιτητές στερεί τα βιβλία, τη σύντηση, τη στέγαση, ακόμα και τη θέρμανση σε πολλά πανεπιστήμια. Στοιχίζει τις ένοπλες δυνάμεις στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν φτάνουν όλα αυτά, επιχειρεί να σφύρει τον επικίνδυνο επισυχασμό και την επανάπαυση. Να πείσει το λαό και την νεολαία ότι οι Ήενες, τον ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν τάχα να εγγυηθούν την ειρήνη και την ασφάλεια, ότι η πρόσθεση της χώρας μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς θα φέρει τάχα ωφέλη για το λαό μας. Επιχειρούν άλλοι όσο τα αντιαμερικανικά, αντιυπεριαλιστικά χαρακτηριστικά στη συνείδηση της νεολαίας, μέσω των προγραμμάτων σπουδών σε πολλές σχολές, αλλά και μέσω των κάθε λογής προγραμμάτων Flex, Rangers κλπ. Που είδαμε το προηγούμενο διάστημα. Όλα αυτά δηλαδή που ένα χρόνο πριν είχε διακηρύξει και επίσημα η έκθεση του State Department. Όμως η ίδια ιστορική πείρα τους ξεγυμνώνει. ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνουν τεράστιες ευθύνες για τη Χούντα στην Ελλάδα, για το πραξικόπημα και την εισβολή στην Κύπρο, για τα διχοτομικά σχέδια επίλυσης του Κυπριακού που αναθερμαίνονται, για μια μακρά αλυσίδα υπεριαλιστικών επεμβάσεων από την Ινδοκίνα και την Κορέα μέχρι τη Ιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη, τη Συρία. Φέρνουν ευθύνες για τα κύματα ξεριζωμένων και τη μετατροπή της χώρας μας σε αποθήκη ψυχών. Μπροστά σε όλα αυτά, το προηγούμενο διάστημα, η ΕΔΙΕ, από κοινού με τις δυνάμεις του μετόπου αγώνα σπουδαστών, αναπτύξαμε πολύμορφη δράση σε όλη τη χώρα για να ενημερώσουμε, να αποκαλύψουμε, να κινητοποιήσουμε λαϊκές και νεολαίστικες δυνάμεις στην πάλη ενάντια στη μήτρα που γεννά τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τους ανταγωνισμούς, τους πολέμους και την προσφυγιά. Κόντρα σε όλους τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς και στα τσιράκια τους, μέσα στα πανεπιστήμια, τις δυνάμεις της ΔΑΠ, των ΕΑΚ κλπ. Που θέλουν το φοιτητικό κίνημα αποκομμένο, στο γύψο, να μην μπορεί να δει πέρα από τη μύτη του. Αυτή την προσπάθεια σας καλούμε να την εντείνουμε και στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα, προς τιμή της 10ης συνάντησής σας, της γραμματείας της ΕΔΙΕ, προσφέρουμε και ένα φάκελο με κάποια υλικά, πιστεύοντας ότι θα σας φανούν χρήσιμα στον αγώνα σας. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, μοναδική ελπίδα είναι η πάλη των λαών. Οι λαοί δεν σκύβουμε το κεφάλι. Δεν έχουμε πει ακόμα την τελευταία μας λέξη. Αυτή την πάλη των λαών είναι το κάθε το σύστημα και τα σύστηματά του σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό που στρατεύει τον αυτοκολλησμό, την παραχάραξη της ιστορίας, ακόμα και την ομή καταστολή. Νιώθουν την ανάσα του κινήματος. Έχουμε επίγνωση των δυσκολιών και το ότι η λαϊκή αντίδραση χρειάζεται να ανέβει περισσότερο στο επόμενο διάστημα. Είμαστε όμως σίγουροι ότι αυτό θα γίνει. Γι' αυτό και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτή την υπόθεση. Το μέλλον μας δεν είναι αυτός ο σάπιος κόσμος της εκμετάλλευσης. Τα όνειρα και οι ανάγκες μας για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα δεν χωρούν σε αυτή τη σάπια πραγματικότητα. Έχουμε τη δύναμη να χτίσουμε ένα κόσμο στον πόλη των ονείρων μας, στον πόλη των ανθρώπων. Ένα κόσμο με εμάς κυρίαρχους στον πλούτο που παράγουμε και στον τόπο μας. Με αυτές τις σκέψεις ευχόμαστε καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Είστε εκεί.